Χαίρετε. Οι λέξεις και οι φράσεις της αιωνόβιας ελληνικής γλώσσας που εμπεριέχονται στα ποιητικά κείμενα των τραγουδιών μας δεν είναι, όπως γνωρίζετε, μόνο απλοί συνδυασμοί φθόγκων, αλλά και η έκφραση της σκέψης και φυσικά της ζωής των ανθρώπων που τις μίλησαν και τις μιλάνε. Είναι αυτοί οι ίδιοι οι άνθρωποι που καταμαρτυρούν τι έδρασε, τι σκέφτηκε και τι έπαθε ο λαός μας μέσα στους αιώνες. Ο Ζαμπέλιος είχε πει: «Εν γεγονός ιστορικών επικαλούμενων ιδιαιτέραν έρευναν, εγκρύπτει μίαν την άτων ακτίνων του μεγάλου δίσκου ως της παριστάνη της όλης εθνότητος το σύστημα». Τα μνημεία αυτά του λόγου που αντιπροσωπεύουν τις εποχές που τα έπλασε έμειναν σαν απολυθώματα που μαρτυρούν τις συνήθειες και τις καταστάσεις της τότε κοινωνικής μας ζωής. Σε πίστοση αυτών που λέμε έρχονται τα λίγα τραγούδια του σημερινού μας προγράμματος, Μωραΐτικα, με τα ποιητικά του κείμενα. «Στο Γιώργη Μάη έδωσα», θα μας πει το πρώτο, «και μου δώσε γαϊτάνι. Κίνος το Μάη πέταξε, εγώ το γαϊτάνι το έχω. Χτενίζουμε και λούζουμε, φορώ και το γαϊτάνι». Μάης εδώ είναι το όνομα του λουλουδιού που πρόσφερε ο νέος, εννοείται παρμένο από το Μάη, τον κατεξοχή μήνα της άνοιξης και των λουλουδιών. Ο λαϊκός ποιητής από την ψυχική ομιλία του με τη φύση αντλεί πλούσια εκφραστικά ευρήματα, ανθρωπολογεί πολλές φορές τα άψυχα και τα άλογα έμψυχα για να εκφράσει τη δική του συγκίνηση. Τοποθετεί τον εαυτό του μέσα στη φύση και ταυτίζεται με αυτή. Το ίδιο θα δούμε και στον πρωτόγονο και επικό Όμηρο, όπου και εκεί η φύση αποτελεί πρωταρχικό κίνητρο ποιητικής έμπνευσης. Περιγραφές, μεταφορές, μετονυμίες, συνεκδοχές, όλες οι μορφές του λόγου που στολίζουν το ομηρικό ύφος είναι παρμένες από τη φύση. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για τους αρχαίους Έλληνες λυρικούς και για τα χωρικά ακόμη της αρχαίας τραγωδίας. Όπως διαπιστώνετε, πολλά μας έρχονται από την αρχαιότητα, συνέχεια της φυλής. «Του Γιώργου Μάη έδωσα λοιπόν και μου δώσε γαϊτάνι». Γνωστή λέξη και συνηθισμένη σαν σύνθετη το γαϊτάνι στη δημοτική ποίηση. Γαϊτανοφρίδης, γαϊτανοφριδούσα, γαϊτανάκι αργιοπλεγμένο και άλλα. Και εδώ να θυμίσω ότι η συνήθεια των γυναικών να περιποιούνται τα φρύδια τους δεν είναι καθόλου νέα. Θα έχετε ακούσει τους στίχους «Που όχι το μάτι σαν ελιά το φρύδι σαν γαϊτάνι» και «Του κοράκου το φτερό βάνει καμαροφρίδι». Αν πάμε στα παλιά χρόνια, θα δούμε σε στιχούργημα του 16ου αιώνα πώς ψέγονται μάλιστα οι γυναίκες για τα φρύδια που θέλουν πάντα να τα ευγάζουν και έμορφα δια να τα φτιάνουν, ως αν γαϊτάνι να τα κάνουν. Άλλες με τα μαχαιράκια και μαδίζουν τα φρυδάκια. Το γαϊτάνι είναι, να υπενθυμίσουμε, ένα λεπτό σχοινοειδές πλέγμα από νήματα μετάξης, μαλλιού ή βαμβακιού, που χρησιμεύει κυρίως για να κοσμεί τις παρυφές και τα άλλα μέρη των ρούχων. Όμορφο στόλισμα. Γι' αυτό τα φροντισμένα φρύδια παρομοιάζονται με γαϊτάνι.